Θα λάβει χώρα σε πολύ λίγο για το θέμα των προσφυγικών ροών στη χώρα μας, είπε τον Πρωθυπουργό, και η δική σας συμμετοχή είναι εκεί. Θα θέλαμε να μας πείτε για την κρισιμότητα και το πόσο σημαντική είναι αυτή η σύσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί και συνολικότερα να αναλύσουμε λίγο το θέμα των προσφύγων που έχουν έρθει στη χώρα μας. Ναι, κοιτάξτε, να πω καταρχάς ότι θα γίνει σύσκεψη, αλλά θα γίνει σε επίπεδο υπουργών και το Υπουργείο μας θα το εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς. Μάλιστα. Δεν θα το εκπροσωπήσω εγώ. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, για το θέμα μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί είναι ένα μείζον θέμα. Λοιπόν, σας ακούμε. Ένα μείζον θέμα. 124.000 είναι οι πρόσφυγες, ναι, οι οποίοι βρίσκονται σε ελληνικά εδάφη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Ναι, αυτό είναι γεγονός και φοβάμαι ότι θα αυξάνεται αυτός ο αριθμός, όχι μόνο στην Ελλάδα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, η Ουγγαρία έχει επίσης τον ίδιο αριθμό, άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερο αριθμό. Έχουμε ένα μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Φεύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί πρόσφυγες από τις εμπόλεμες περιοχές. Από τη στιγμή που η Μέση Ανατολή είναι έτσι όπως είναι, δεν θα σταματήσει αυτή η ροή. Κάτι που πρέπει να πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και δεν οφείλεται σε κάποια πολιτική ιδιαίτερη. Δηλαδή κάποια πολιτική η οποία έλκει τους μετανάστες, τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πρέπει να το δούμε το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αρκεί βέβαια να ξαναθυμηθούμε τις προχτεσινές εικόνες από το Καλέ, πώς εκεί συνοστίζονταν οι μετανάστες για να μπορέσουν να περάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολεί συνέχεια και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει μία λύση πιο μόνιμη και λίγο μεσοπρόθεσμη. Όχι μία λύση που βλέπει μικροπρόθεσμα τι θα γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, αλλά τι θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου όσο συνεχίζεται ο πόλεμος και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Αφρική. Είναι γνωστό αυτό που συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, το έχουμε συζητήσει εκτενώς σε ρεπορτάζ. Ο κύριος Αβραμόπουλος εχθές άφησε αιχμή κατά της κυβέρνησης ότι έχει αμελήσει να χρησιμοποιήσει κονδύλια που θα βοηθούσαν σε αυτό το θέμα με τους πρόσφυγες. Ναι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχει αμελήσει καθόλου η κυβέρνηση και κυρίως η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου. Έχουν εγκριθεί 500 εκατομμύρια για αυτό το θέμα των προσφύγων, τα οποία θα εκταμιεύονται κατά 60 εκατομμύρια το χρόνο και θα αρχίσει να γίνεται η εκταμίευση από τη στιγμή που παρουσιάζουμε δομές, που ετοιμάζονται οι δομές, δηλαδή δοθεί ο σχεδιασμός. Το θέμα είναι, και απορώ γιατί δεν το είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε χρησιμοποιήσει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή βρεθήκαμε λίγο ανοχήρωτη χώρα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Άρχισαν οι ροές από το Γενάρη και σε εμάς όπως και σε όλες τις χώρες και στην Ιταλία. Και εκεί εμείς δεν είχαμε αυτές τις υποδομές που θα καθυστερούσαν λίγο, θα καθυστερούσαν αυτό το φαινόμενο της άτακτης, της άτακτης εισδοχής, χωρίς να μπορούμε να απορροφήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό. Θεωρώ τώρα με το κέντρο φιλοξενίας υποδοχής που φτιάχνεται στο Βοτανικό. Γίνονται πολύ γρήγορα οι εργασίες, ήδη τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμο. Θα αρχίσει να απορροφάται ένας κόσμος από το πεδίο του Άρεως. Στο πεδίο του Άρεως θα μένει μονίμως ένας αριθμός γύρω στους 400 πρόσφυγες. Δηλαδή να γίνει μία κατανομή αυτού του πληθυσμού με ανθρώπινες συνθήκες, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι δύσκολο βέβαια στην Ήπεθρο, σε υπαίθριους χώρους, να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες. Έχουμε δει και τις εικόνες στο πεδίο του Άρεως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εσείς έρχεστε σε σχεδόν καθημερινή επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους λόγω των αρμοδιοτήτων σας. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εντύπωση, η εικόνα που έχουν για την Ελλάδα μετά από όλα αυτά τα οποία γίνονται, μέσα από τη διαπραγμάτευση, αλλά μέσα και από τις πληροφορίες που μας έρχονται από πολλά μέσα ενημέρωσης διεθνή, αλλά και πολιτικούς για το Brexit, όλο αυτό το πακέτο θα, ναι, θέλαμε να μας αναλύσετε. Κοιτάξτε, όσο περίεργο και να ακουστεί, οι περισσότεροι, ακόμα και αυτοί τους οποίους θεωρούσαμε ότι οι χώρες τους δεν είναι φιλικές προς τη δική μας, έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Το Brexit το θεωρούν απαράδεκτο,
ακόμα και από χώρες, σας λέω, μη φιλικές, που εμείς θεωρούσαμε μη φιλικές, ότι αυτό δεν πρόκειται να επανατοποθετηθεί στο τραπέζι. Δηλαδή σοκάρισε ακόμα και την ίδια, τους ίδιους αυτούς οι οποίοι έχουν μια σκληρή στάση απέναντι στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι, θεωρούν ότι βεβαίως το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχουμε συμφωνήσει, είναι βαρύ, και το κυριότερο, το θέμα του χρέους έχει αρχίσει να γίνεται πια θέμα, κέντρο της συζήτησης, επίκεντρο της συζήτησης, ότι αν δεν αναδιαρθρωθεί το χρέος, αν δηλαδή δεν υπάρξει μια μόνιμη λύση για το χρέος, δεν θα τελειώσει η οικονομική κρίση. Αυτό για μένα είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυβέρνησης, και πρέπει να το λέμε, ότι αυτή η συζήτηση για το χρέος είναι πάνω στο τραπέζι και είναι η άμεση προοπτική για να έχουμε μία επίλυση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, κυρία Αναγνωστοπούλου, το θέμα του Brexit, του Σόιμπλε και της Γερμανίας, θεωρείτε ότι έχει απομονωθεί στην Ευρωπαϊκή Ζώνη? Αφορά, ναι, μόνο, αφορά ακόμα τη Γερμανία? Δεν ξέρω αν αφορά τον κύκλο Σόιμπλε, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά τη Γερμανία δεν την αφορά. Από τις συζητήσεις που είχα εγώ, και δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, αλλά από τις συζητήσεις που είχα μέχρι τώρα, δεν αφορά τη Γερμανία. Δεν αφορά καν το μεγαλύτερο μέρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Σόιμπλε έκανε ένα πείραμα, μέσα σε εισαγωγικά. Προσπάθησε να τραβήξει στα άκρα όσο μπορούσε την υπόθεση αυτή με την Ελλάδα, έχοντας στο μυαλό του, εγώ είμαι πεπισμένη, ότι μπορούσε να περάσει και τον Brexit. Δηλαδή ότι θα ήταν μία πιθανότητα. Δοκίμασε, αν θέλετε, ένα χαρτί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό σοκάρισε την υπόλοιπη Ευρώπη. Να σας πω εμένα αυτό που με εντυπωσίασε στην άτυπη σύνοδο του Λουξεμβούργου που είχα πάει, είναι ότι πια η Λουξεμβουργιανή Προεδρία έχει βάλει στις προτεραιότητές της την κοινωνική διάσταση της Ευρωζώνης, και μάλιστα με επιτακτικό τρόπο οι περισσότεροι από τους υπουργούς που συμμετείχαμε έβαζαν θέμα ότι αυτή η Ευρωζώνη, έτσι χωρίς να έχει κοινωνική διάσταση, μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοδιάλυσή της. Μάλιστα. Δηλαδή χωρίς να εμπνεύσει τις κοινωνίες και χωρίς να δώσει λύσεις στα προβλήματα των κοινωνιών. Πάμε. Οπότε αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πάμε λίγο και στα ενδοκυβερνητικά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Η συνοχή της κυβέρνησης υπάρχει, μπορεί να αντέξει? Βλέπουμε ότι στο εσωκομματικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Υπάρχουν κάποιες φωνές διαμαρτυρίας από τη λεγόμενη αριστερή πλατφόρμα, οι οποίες διαχωρίζουν τη θέση τους σε ό,τι αφορά και την ψηφοφορία αυτού του νομοσχεδίου, αυτού του νέου πακέτου μέτρων που έρχεται. Μπορεί να αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν ναι, πώς? Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που θέλαμε την ενότητα του κόμματος. Θεωρούσα ότι ο πλουραλισμός σε αυτό το κόμμα ήταν σημαντικός μέχρι σήμερα, και μας οδήγησε και σε μια εκλογική νίκη σημαντική. Και έχουμε για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, πράγμα στο οποίο όλοι είχαμε συμφωνήσει. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπω ότι σε ένα κρίσιμο θέμα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Θα εξαρτηθούν όλα από τι στάση θα κρατήσουν οι διαφωνούντες στην ψήφιση της συμφωνίας, η οποία θα έρθει στη Βουλή μέχρι τις 20 Αυγούστου. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, λέω ένα πράγμα, ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και έχοντας πετύχει ο Πρωθυπουργός το καλύτερο στις δεδομένες συνθήκες, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει στήριξη από όλο το κόμμα. Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που θέλει τη στήριξη, τη θέλει και η κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορεί το μισό κόμμα ή το 1/3 του κόμματος, δεν ξέρω πόσο είναι, να λέει ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή να κάνουμε, συγγνώμη γιατί έχασα το ακουστικό, περιμένουμε, θα μπορέσουμε, δηλαδή βγαίνοντας από την Ευρωζώνη, να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη οικονομία. Αντιθέτως, σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι έπρεπε να στηρίξουμε την κοινωνία, να ακολουθήσουμε αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα μέτρα δηλαδή, τα αντισταθμιστικά μέτρα, να βρεθούμε δίπλα στην κοινωνία να τη στηρίξουμε. Αυτή τη μάχη να τη δώσουμε μαζί.
Και να συμπληρώσω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Επίσης. Η διαπραγμάτευση δεν τελείωσε 12-13 Ιουλίου. Η διαπραγμάτευση είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση, επίσης μια επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, καταρχάς το ότι τη δημοσιοποίησε, όλος ο κόσμος ξέρει τι έγινε, αλλά και το ότι η κοινωνία είναι συμμέτοχη σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι όσο μπορούμε συνεχώς θα διαπραγματευόμαστε αυτά τα στοιχεία τα οποία θα ελαφρύνουν την κοινωνία, κυρίως στις αδύναμες τάξεις. Ο αντίλογος όμως, και συγκεκριμένα παίρνω για παράδειγμα τον κύριο Στρατούλη, δήλωσε χθες ότι το πιο σημαντικό για την ενότητα είναι να επανέλθει το κόμμα στην αντιμνημονιακή του ρότα. Ναι. Κοιτάξτε, όταν είναι κυβέρνηση κανείς, προσέχει ένα πράγμα. Είναι υπεύθυνος για όλη τη χώρα, για όλη την κοινωνία. Βεβαίως και εγώ θα ήθελα να είμαστε ένα καθαρό κόμμα, να μην έχουμε βάλει πουθενά νερό στο κρασί μας και να είμαστε μια χαρά και να μην έχουμε και εσωτερικά διλήμματα. Γιατί και ο σύντροφος Στρατούλης ξέρει πάρα πολύ καλά, και εμείς που ψηφίζουμε, ναι, πόσα εσωτερικά διλήμματα έχουμε. Όμως, από τη στιγμή που πρέπει να έχεις την ευθύνη μιας χώρας, κοιτάς τι είναι αυτό που στη δεδομένη στιγμή δεν θα καταστρέψει τη χώρα. Δεν θα την οδηγήσει δηλαδή σε αμετάκλητες καταστάσεις. Αν λοιπόν θεωρεί ο κύριος Στρατούλης ή οποιοδήποτε άλλος ότι βγαίνοντας η χώρα από το ευρώ αυτή τη στιγμή θα είναι καλύτερο για την κοινωνία, όχι για το κόμμα, για την κοινωνία, γιατί μια κυβέρνηση αναφέρεται στην κοινωνία, τότε πραγματικά να το ακούσω, αλλά ότι θα είναι καλύτερο για την κοινωνία. Πιστεύετε, αυτή είναι η... Ναι. Ναι. Πιστεύετε ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός χώρος μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζω ότι θα είμαστε μαζί. Θα βρούμε δηλαδή εκείνα τα στοιχεία σύγκλησης. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, ξέρετε, η ζωή και η ιστορία έχει τις δικές της ταχύτητες, τις οποίες κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Εγώ, η ευχή μου είναι αυτή. Τι θα γίνει στη συνέχεια, δεν ξέρω. Κατανοητό.